Στέλνει μήνυμα αισιοδοξία, εκτιμώντα ότι οι επόμενοι μήνε θα είναι καθοριστικοί. Υπάρχουν αρκετέ θετικέ ενδείξει ότι έρχεται μία ανάκαμψη. Το τέταρτο τρίμηνο του 2013 υπήρξε για πρώτη φορά και πάλι ανάπτυξη, έστω και μικρή, ενώ το 2014 αναμένεται να είναι μεγαλύτερη. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται νέα δάνεια, θα μπορούσε να ανταπεξέλθει με διευκολύνσει στα επιτόκια και παράταση του χρόνου αποπληρωμή. Την ίδια ώρα, ο Αλέξη Τσίπρα, στο πλαίσιο τη υποψηφιότητά του για την Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με άρθρο του στο περιοδικό New Europe, ζητά την άμεση κατάργηση του μνημονίου και την συλλογική επίλυση τη κρίση χρέου στην Ευρωζώνη. Καγκελάριος τη Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ μαζί με την νεοφιλελεύθερη γραφειοκρατική ελίτ των Βρυξελών θεωρούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την κοινωνική αλληλεγγύη φαινόμενα που διαστραβλώνουν την κανονική λειτουργία της οικονομίας και αντιμετωπίζουν την εθνική κυριαρχία ως ενόχληση. Κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή δημοσίευμα για τάση εντό του κόμματο που τάσεται υπέρ μια επαναστατική κυβέρνηση που θα καταργήσει το στρατό και θα φορολογήσει του Έλληνε πολίτε με 75%. Ο κύριο Τσίπρα δεν καλύπτει λοιπόν μόνο τη συνιστόσα τη τρομοκρατία. Θέλει την πλήρη κατάργηση τη δημοκρατία και την αντικατάστασή τη με επαναστατική κυβέρνηση. Πράγμα που επιβραβεύει δημόσια ο γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριο Βίτσα. Τι φοβάται ο κύριος Τσίπρας και δεν διαγράφει το μισό του κόμμα με αυτές τις αδιανόητες θέσεις που πρεσβεύει. Μετά από ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο στη Συγκρού, όπου δεν βγήκαν ανακοινώσει για τον ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία επανέρχεται δρυμύτερη, εξακολουθώντα να βρίσκεται σε πλήρη πολιτική παράκρουση. Δυστυχώ, για αυτού, η διάλυση του συστήματο υγεία από τον κύριο Γεωργιάδη δεν εγγυάται την αποτελεσματική εξέταση και θεραπεία του. Την ίδια ώρα το Πασόκ δεν κρύβει την ενόχλησή του για σενάρια που φέρουν τον νυν Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Τουρνάρα να διαδέχεται το διοικητή τη Τράπεζα τη Ελλάδο Γιώργο Προβόπουλο. Δεν έχει γίνει καμία απολύτω συζήτηση ή άμεση ή έμεση αναφορά σε παρόμοιο ζήτημα μεταξύ των κυρίων κυρίων Σαμαρά και Βενιζέλου. Η θητεία Προβόπουλου λύγει το Μάιο. Δείτε κυρίε και βενιζελου η θητεια προβοπουλου το μαιο